παρατεταμένο κύμα καύσων απλήττει την Αυστρία. Στη Βιέννη για 11η συνεχόμενη μέρα, ο υδράργυρος παραμένει σταθερά πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών, χιλιάδες πολίτες συνοστίζονται καθημερινά από νωρίς το πρωί έξω από πισίνες και γειτονικές λίμνες, αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς. «Μου αρέσει η ζέστη», δηλώνει μια γυναίκα. «Υδρώνω, αλλά δεν με νοιάζει», λέει. «Ευτυχώς έχουμε ένα κελάρι στο σπίτι», λέει μια άλλη γυναίκα. «Αυτές τις ημέρες κοιμόμαστε εκεί», αναφέρει. Ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η παρατεταμένη ξηρασία, ωστόσο, έχει ήδη επιφέρει τεράστια προβλήματα στις καλλιέργειες. «Πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω όλα τα σταφύλια να είναι αφυδατωμένα και πολύ μικρά», λέει ένας απελπισμένος είναι ο παραγωγός. «Έχουν ξεραθεί εντελώς. Όλο το υγρό από τους καρπούς έχει εξαφανιστεί. Ο αμπελώνας έχει πεθάνει». Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν και στην Ανατολική Ευρώπη. Στην Πολωνία, το θερμόμετρο αγγίζει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας έχει μειωθεί δραματικά η στάθμη των υδάτων του ποταμού Βιστούλα, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση ευρύτατων περιοχών. Παράλληλα, σημειώνονται σταδιακές διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη τη χώρα. Σφοδρό κύμα καύσων απλήττει και τις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας. Η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Έλβα έχει πέσει τόσο πολύ που καθιστά αδύνατη την κίνηση των ποταμόπλοιων. Οι κρουαζιέρες των Έλβα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ατραξιόν στην περιοχή της Αξονίας. Η τουριστική βιομηχανία έχει παραλύσει ολοκληρωτικά.